Hola, γεια σε όλους και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Είμαι η Ιωάννα και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Mondayvation, το πρώτο Mondayvation του 2022. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, ευτυχισμένο το νέο έτος, να έχετε μία χρονιά γεμάτη υγεία πάνω απ' όλα, δημιουργικότητα, ευημερία, ηρεμία μέσα σας, ψυχική ηρεμία, πνευματική πρόοδο, όλα τα καλά του κόσμου σας εύχομαι και πραγματικά έχουμε όλα σας τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα. Είμαι τρομερά ενθουσιασμένη που έχει μπει το 2022 και ειλικρινά είναι μια χρονιά την οποία δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ είμαι πανέτοιμη να αντιμετωπίσω, είμαι πανέτοιμη να γνωρίσω και πραγματικά εύχομαι η Ιωάννα το 2022 να είναι καλύτερη από πέρσι, πολύ πιο ήρεμη, πολύ πιο ευτυχισμένη και πολύ περισσότερο ο εαυτός της. Οπότε εύχομαι το ίδιο και για εσάς. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε μαζί πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα digital vision board. Είχαμε κάνει μαζί και ένα βίντεο τον μήνα Σεπτέμβρη στο πλαίσιο του Σεπτέμβρη. Είχαμε κάνει μαζί ένα πραγματικό vision board σε ένα μεγάλο χαρτόνι και το είχα κολλήσει εδώ στο γραφείο μου. Οπότε αν θέλετε να δείτε πώς μπορούμε να κάνουμε ένα χειροπιαστό vision board, θα σας έχω το link από το βίντεο αυτό εδώ πέρα, αλλά και στο κουτί της περιγραφής από κάτω. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για την digital μορφή ενός vision board. Ένα vision board το οποίο μπορούμε να κάνουμε και να το έχουμε σαν ταπετσαρία στον υπολογιστή μας αλλά και στο κινητό μας. Είμαι ειλικρινά ερωτευμένη με το αποτέλεσμα. Χαίρομαι πάρα πολύ με το πώς βγήκε το vision board στον υπολογιστή μου και τώρα το έχω στην επιφάνεια εργασίας. Οπότε κάθε φορά που ανοίγω το λάπτοπ μου, βλέπω το vision board, βλέπω τους στόχους μου, βλέπω τα quotes τα οποία με γεμίζουν έμπνευση και με γεμίζουν δημιουργικότητα. Βλέπω όλα αυτά τα οποία θέλω να πετύχω μέσα στη χρονιά του 2022 και πραγματικά ελπίζω να τα πετύχω. Ο λόγος που η digital μορφή ενός vision board είναι πάρα πολύ σημαντική, τουλάχιστον στη δική μας εποχή, είναι διότι όλοι είμαστε με ένα κινητό στο χέρι τουλάχιστον και όλοι έχουμε, αν όχι έναν υπολογιστή, ένα λάπτοπ στο σπίτι μας. Περνάμε πάρα πολλές ώρες μπροστά από ένα λάπτοπ, μπροστά από έναν υπολογιστή και εννοείται μπροστά από το κινητό μας. Είμαστε συνέχεια όλοι στα social media, είτε δουλεύουμε από το σπίτι, οπότε πρέπει να έχουμε τον υπολογιστή, είτε αν είστε φοιτητής, έχετε εργασίες, οπότε ανοίγετε τον υπολογιστή σας ή το λάπτοπ σας πάρα πολύ συχνά. Οπότε αυτή η μικρή και υποσυνείδητη υπενθύμηση που δίνουμε στον εαυτό μας βλέποντας το vision board κάθε φορά που ανοίγουμε το κινητό ή το λάπτοπ είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική γιατί μπαίνει μέσα στο υποσυνείδητό μας, περνάει με τον καιρό στο συνειδητό κομμάτι του εγκεφάλου και το κάνουμε πράξεις. Και όταν λοιπόν αυτούς τους στόχους τους κάνουμε πράξεις, τι γίνεται πραγματικότητα. Οπότε λοιπόν, εκτός από όλη την υπέροχη φιλοσοφία του vision board, όταν το κάνετε σε ένα κομμάτι χαρτί, κόβετε τις δικές σας αγαπημένες φωτογραφίες, είτε είναι δικές σας είτε είναι από περιοδικά ή από το ίντερνετ, τις κολλάτε σε ένα κολλάζ και κρεμάτε αυτό το μεγάλο vision board στο γραφείο σας, φανταστείτε αυτό το vision board σε μία digital μορφή, σε όλα σας τα ηλεκτρονικά είδη που έχετε στο σπίτι σας, όπως το κινητό ή το λάπτοπ. Αυτή τη στιγμή έφτιαξα ένα vision board γενικό και για τον υπολογιστή μου αλλά και για το κινητό μου. Το έφτιαξα στο Canva, το κατέβασα, οπότε αυτή τη στιγμή στο κινητό μου έχω το vision board το οποίο έχω και στον υπολογιστή μου, γιατί θέλω να κάνω τους ίδιους στόχους, να τους βλέπω καθημερινά και όταν ανοίγω το κινητό μου, αλλά και όταν ανοίγω το λάπτοπ μου. Οπότε, χωρίς να πολυλογούμε, πάμε τώρα να δούμε το βίντεο και πάμε να δούμε πώς έφτιαξα το vision board για το 2022 σε digital μορφή για το κινητό, αλλά και το λάπτοπ. Πάμε! Ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνω είναι να αδειάζω την επιφάνεια εργασίας μου και να τα τοποθετώ όλα σε έναν φάκελο ξεχωριστά, έτσι ώστε να έχω μια καθαρή επιφάνεια. Και μετά πηγαίνω στο αγαπημένο μας Pinterest και ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Από quotes, inspirational quotes. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε ακριβώς τα keywords, τις λέξεις κλειδιά που πρέπει να γράψετε, έτσι ώστε το Pinterest να σας βρίσκει και τα κατάλληλα αποτελέσματα. Για μένα αυτό ήταν λίγο δύσκολο. Μπερδεύτηκα αρκετές φορές με το τι ήθελα να γράψω και τι ακριβώς εννοούσα. Οπότε γενικά πάρτε το χρόνο σας όταν ψάχνετε στο Pinterest. Είναι μια διαδικασία που θα σας πάρει ώρα, αλλά είναι πολύ σημαντικό και πολύ όμορφο να έχετε τις εικόνες που πραγματικά σας εμπνέουν, είναι η δική σας η στόχη και είναι αυτή η στόχη που θα κοιτάτε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι εικόνες που σας εμπνέουν 100% και είναι εικόνες που θα είναι πραγματικά ο εαυτός σας και θα μπορείτε να δείτε τον εαυτό σας μέσα από αυτές. Οπότε πάρτε το χρόνο σας και όση ώρα και να πάρει, είναι σημαντικό απλά να βρείτε τις κατάλληλες εικόνες για εσάς. Και μετά λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω πάει στο Canva
Έχω τοποθετήσει όλες τις φωτογραφίες που κατέβασα εκεί και απλά τις φτιάχνω όπως θέλω. Δεν υπάρχει καμία σειρά, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος, είναι απλά ένα κολλάζ. Γίνεται όσο πιο δημιουργική μπορείτε. Κατεβάζω μετά την εικόνα από το Canva, την κατεβάζω στον υπολογιστή μου, γράφω έτσι ένα όνομα για να ξέρω πώς ακριβώς λέγεται και μετά την κάνω επιφάνεια εργασίας. Αυτό λοιπόν είναι και το τελικό αποτέλεσμα και πραγματικά μου αρέσει τόσο πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα. Έχω επιλέξει να είναι όλα σε υγιεινούς τόνους, τόσο τα quote όσο και οι φωτογραφίες. Οπότε μου αρέσει τόσο πολύ. Είναι πάρα πολύ όμορφα όλα αυτά τα στιχάκια και οι κοπέλες και οι εικόνες με τα ταξίδια. Οπότε λοιπόν αυτό είναι και το τελικό αποτέλεσμα και μου αρέσει τόσο πολύ και ελπίζω να σας εμπνεύσει όπως με εμπνέει και εμένα καθημερινά. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, ειλικρινά εύχομαι σε όλους από καρδιά να έχετε μια καταπληκτική χρονιά και ειλικρινά το νέο έτος, το 2022, να σας φέρει ό,τι επιθυμείτε και να κάνει όλα σας τα όνειρα και όλους σας τους στόχους πραγματικότητα. Έρχονται πάρα πολύ ωραία βίντεο τη νέα χρονιά, έρχονται New Year's Resolutions, έρχονται συνήθειες, υγιεινές συνήθειες που μπορούμε να έχουμε για το νέο έτος, οπότε μείνετε συντονισμένοι, θα έρθουν πάρα πολύ ωραία βιντεάκια την επόμενη εβδομάδα. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, μέχρι τότε μην ξεχνάτε πάντα, μα πάντα να χαμογελάτε και να είστε αληθινοί στον εαυτό σας. Σας φιλώ και σας στέλνω πάρα πολύ μεγάλες αγκαλιές. Φιλάκια!